Λοιπόν, με πολύ χαρά σήμερα παρουσιάζουμε την επανέκδοση του εξαιρετικού παραμυθιού «Η Μάγισσα Τσούσκα και το Χιόνι», το οποίο έγραψε η εκλεκτή και αγαπητή συγγραφέας, η κυρία Χριστίνα Καραγιάννη, με την εξαιρετική φιλολογική της Πέρνα. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί το παραμύθι αυτό στην πραγματικότητα είναι η επιτομή του πολιτισμού και της ιστορίας του τόπου μας. Δηλαδή, συμπυκνώνει μέσα όλα τα είδη και τα έθιμα, αλλά και όλα τα φυσικά φαινόμενα του τόπου που μας ταλανίζουν και που μπορεί να είναι και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, με έναν τρόπο εξαιρετικά δημιουργικό και πολύ ενδιαφέροντα για τα παιδιά. Είναι για μας πάρα πολύ σπουδαίο τα νέα παιδιά να βαπτίζονται σε αυτή την παράδοση με έναν τρόπο τόσο ευχάριστο όπως είναι το παραμύθι, και για τον λόγο αυτό είναι διπλά αξία η κυρία Καραγιάννη που δημιούργησε ένα τόσο ενδιαφέρον παραμύθι που νομίζω πως θα διαβάζεται για πολλές γενιές με πολύ ενδιαφέρον. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το παραμύθι βρίσκει τον τρόπο του να συναντήσει τους ανθρώπους, τον τόπο, την ενεργή. Χαίρομαι πάρα πολύ που έγραψε αυτό το βιβλίο. Εγώ δεν είμαι φιλολογίστρια, ωστόσο καμιά φορά χρειάζεται ένα ξένο μάτι για να ξεκαθαρίσει το βιβλίο και να βοηθήσει να αναδειχθούν όλα αυτά που καμιά φορά είναι κρυμμένα για τους ανθρώπους που είναι εδώ πέρα. Και πραγματικά πάρα πολύ καλά. Καλησπέρα σας. Της Μιλένας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για τις παρουσίες του βιβλίου σου. Θέλω να σας συγχαρώ. Αλλά και εσύ μια εξαιρετική διευθύντρια και είναι τιμή να συνεργάζομαι με τέτοιου είδους ανθρώπους. Είστε μια άξια μητέρα και μάλιστα μια πολύτεκτη μητέρα και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό και σου εύχομαι το βιβλίο σου να είναι καλοτάξιδο και πάντα να δείτε τη ζωή σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Μαρινέλη, που τιμά τον κλάδο των εκπαιδευτικών με την παρουσία της και την συμβολή της. Λοιπόν, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, μια κόκκινη κλωστή του παραμυθιού μας δένει απόψε εδώ σε αυτή την όμορφη σύγκριση. Μια κόκκινη κλωστή της καλής νεράιδας του χιονιού και των παραμυθιών που ξεφυλίχθηκε ανάμεσά μας εδώ στην όμορφη Φλόρινα και εμπνέει για κάθε είδους τέχνη. Μια δημιουργική νεράιδα, η Χριστίνα Καραγιάννη, αξιοποιώντας το παραμύθι, μια ανεξάρτητη πηγή φαντασίας, έμπνευσης, έκφρασης και διδασκαλίας, μας χαρίζει την υπέροχη Μάγισσα Τσούσκα και το Χιόνι και μας μαθαίνει ξανά τη γραμματική της φαντασίας. Η Μάγισσα Τσούσκα μας διαδίζει από την αρχή το αλφαβητάκι των άστρων, γιατί επανεκδίδεται σε μια εξαιρετική εκδοχή αντάξει του περιεχομένου της και των σύγχρονων προδιαγραφών μέσα από τις εκδόσεις γράφημα του Σπύρου Τσακουρή. Μια φορά και έναν καιρό, πάνε τώρα χρόνια, σε ένα τόπο μακρινό ζούσαν μέσα στα χιόνια. Πάγωνα τα λούδια, μη σε βανταϊδόνια. Καλοκαίρι ζύγωνε και ήταν όλο χιόνια. Μάτια πάντα σκοτεινά, μέτωπα σκυμμένα. Οι άνθρωποι δεν βάλιζαν με ρυθμό κανένα. Μια αγάπη πέρασε μετά από τόσα χρόνια και τα μάτια δάκρυσαν και έλειψαν τα χιόνια. Θα μπορούσε ο Ναπολέων Λαπαθιώτης να είχε γράψει αυτό το ποίημα για τη δική μας πόλη, τη Φλόρινα. Θα μπορούσε όμως να το είχε γράψει και σαν επιτομή του παραμυθιού που παρουσιάζουμε απόψε. Και γιατί στα αλήθεια να μας ενδιαφέρει τόσο ένα παραμύθι? Γιατί η ανθρώπινη ύπαρξη στο πέρασμα των αιώνων, όσο γίνει κι αν είναι, άλλο τόσο είναι συνυφασμένη με το μαγικό, το άρρητο και το υπερφυσικό. Είναι άρρητα συνδεδεμένη με τον μύθο και τον ανημισμό. Με άλλα λόγια, με την παρηγορητική αφήγηση, με το παραμύθι. Έτσι λοιπόν στα παραμύθια μπορεί κανείς να ανακαλύψει την ίδια την πορεία του ανθρώπινου είδους που ταυτίζεται με θαυμαστό τρόπο με τον δρόμο του παιδιού προς την ενηλικίωση. Δεν υπάρχει λαός χωρίς παραμύθια, ενώ πολλές από αυτές τις αφηγηματικές ιστορίες έχουν περάσει τα σύνορα και έχουν
Οι χαρακτήρες τους αλλάζουν μορφή ανάλογα με τη χρονική περίοδο που εξελίσσονται, αλλά πάντοτε απεικονίζουν όλους τους κοινωνικούς τύπους, τις ανισότητες, τη διαφορετικότητα, την παράδοση, τον λαϊκό πολιτισμό και τον κοινό αγώνα για την επιβίωση. Μέσα από αντιθετικές έννοιες αναδεικνύεται η πάλη του καλού με το κακό, ο θάνατος και ο έρωτας, η πλεονεξία και ο αλκοολισμός, η ομορφιά και η ασχήμια, η δικαιοσύνη και η μένεση. Όλη η φύση συμμετέχει στα πάθη των ηρώων και χαίρεται όταν επέρχεται η ρήτος. Κι ας μιλώ με παραμύθια και παραβολές, είναι γιατί τα ακούς γλυκότερα, μας λέει ο Μέγας Εφαίρης. Και έτσι είναι. Γιατί τα παραμύθια αρχικά πλάθωνα για να τους μιλούσε και όχι σε παιδιά. Είχαν διδακτικό χαρακτήρα και κατά πολλούς τρόπους αποτελούσαν μορφή ψυχανάλυσης. Αλλά και σήμερα το παραμύθι, είτε ο σύντροφος του παιδιού πριν τον ύπνο, είτε ο συγκοινωνιακό μου στόλμα, είτε ο στρατηγική απόλαυση, συνδέει πάντοτε τα μέλη της οικογένειας μεταξύ τους, εγκαθιδρύοντας δεσμούς απλών τους στον χρόνο και εξισορροπώντας τις διαγενειακές αντιθέσεις. Επομένως, τα παραμύθια ανέκαθεν συνέδεαν τη νέα γενιά με την παράδοση, με τα λαογραφικά και τα ιστορικά στοιχεία περασμένων εποχών και κοινωνιών. Και ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στο παραμύθι που παρουσιάζουμε απόψε. Η Μάγη Σαλτσούσκα με την αλληγορία της, με τα λαμπαδέλια της αγωνίας και τους φόβους των ανθρώπων από τα παλιά ως τη σύγχρονη εποχή, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του πολιτισμού μας. Είναι ένα εξαιρετικό πολιτισμικό παραμύθι με έντονα στοιχεία ανθρωπογεωγραφίας. Είναι μια σύνοψη του πολιτισμού και της ιστορίας του τόπου μας που συμπυκνώνεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αφήγηση. Επιπλέον, η Μάγη Σαλτσούσκα είναι ένα πολυαισθητηριακό παραμύθι που ξεκινίζει από τοπικούς ήχους, γλωνιώτικες γεύσεις, μαγικά χρώματα και απίθανα αρώματα. Η ονοματολογία του είναι παρμένη από την ιστορία της Φλόρινας, η τόπη του είναι καθρέφτης μας στις λίμνες και στα ποτάμια μας και ο μύθος του είναι ένα πολύχρωμο χαλί υφασμένο με τα ήθη και έθιμά μας. Μέσα στο παραμύθι της, η Χριστίνα Καραγιάννη ξετυλίγει ένα ονειρικό πανόραμα που σε συνεπαίνει και κάνει την ανάγνωση να κυλάει μες στη ψυχή. Οι φωτιές της Φλόρινας, οι γαλάζιες λίμνες, ο ασημένιος σακουλέβας, οι θεϊκές πρέσπες, η πανίδα η βασιλική του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Αχιλίου. Αλλά και η γιορτινή ωραιότητα του χιονιού, τα ποιητικά δέντρα των όμορφων δασών μας, τα νόστιμα και ευλογημένα τοπικά μας προϊόντα, από τις κόκκινες πιπεριές μέχρι τα μεθυστικά κρασιά, η μαγική ήχη και η στεναγμή από τα χάλκινα, τα σπάνια φτερωτά είδη των λιμνών, πολύτιμη αγιοπελικάνη, τα ευωδιαστά γλυκά του κουταλιού και ό,τι καλύτερο έχει ο πλούσιος αυτός τόπος, παίρνει και βρίσκει την ξεχωριστή του θέση μέσα στον μύθο της Μάγισσας Τσούσκας. Και με τον τρόπο αυτό, αποτυπώνεται ανάγκηφα ο αγώνας με τα θεριά και τα δώρα της φύσης και η ιστορική πορεία όλων των ανθρώπων στην περιοχή μας, μια πορεία που πάνω απ' όλα διακηρύνει την ευάλωτη φύση του ανθρώπου, χρειάζεται την αλληλεγγύη, τη συμπαράσταση, την παραμυθία και τη συμπόρευση του μαγικού με το πραγματικό για να επιβιώσει. Οι κλασικοί ήρωες αντικαθίστανται στη Μάγη Σαλτσούσκα με τα τοπόσημα της Φλόρινας, με τους καταληκτικούς ρόλους τους και τις αρχιτεκτονικές αξίες να συνδυάζονται με την εμπιστικότητα που βασίζεται στην αληθοφάνεια. Η συγγραφέας Χριστίνα Καραγιάννη μένει πιστή στις λειτουργίες του προ, ξεκινώντας με τη στέρηση, την απώλεια και τις δοκιμασίες της ηρωίδας, συνεχίζει με την παρεμβολή του μαγικού μέσου, την αναμέτρηση με την ανταγωνίστρια και καταλήγει στην τελική νίκη και την ανταμοιβή της ηρωίδας. Επίσης, η συγγραφέας είναι προσιλωμένη στα δομικά χαρακτηριστικά του παραμυθιού και ακολουθεί το υπερδομικό σχήμα της αφήγησης, που εμφανίζεται με παρόμοιο τρόπο σε όλους σχεδόν τους πολιτισμούς, σε όλο τον κόσμο. Με την έναρξη, τον χωροχρονικό προσανατολισμό, την εισαγωγή των ουρών, την εξέλιξη, με την πλοκή και τη δράση του και τέλος με τη λύση του προβλήματος και το αισιόδοξο πίεσιμο. Το απολαυστικό αυτό παραμύθι με την εξαιρετική γλώσσα του, που ακτινοβολεί τη φρεσκάδα της προφορικότητας, που θεωρώ ότι είναι το μέγα συγγραφικό χάρισμα της Χριστίνας Καραγιάννη, αποτελεί μια ωραία εισαγωγή στη λογοτεχνία και μια είσοδο στον δρόμο της φιλαναγνωσίας. Ενώ παράλληλα αναπτύσσει τη δημιουργική και αποκλίνουσα
στα σκέψη του ακροατή και του αναγνώστη. Το επινοητικό πνεύμα της συγγραφέα φτερώνει τη φαντασία του παιδιού. Η φαντασία είναι το ζωογόνο και διαιτητικό φίλτρο για την ανάπτυξη της συμβολικής λειτουργίας, δηλαδή είναι μια προεργασία για την αφαιρετική σκέψη του ανθρώπου. Γι' αυτό το παραμύθι είναι ένα πολύτιμο και αναντικατάστατο κειμενικό είδος. Αξίζει να γίνει μια γενναιόδορη αναφορά στην ομοιρική εικονογράφηση της μάγισσας Τσούσκας από τον ξεχωριστό καλλιτέχνη Γιώργο Χρήστου, τυχιούχο της Σχολής Καλών Τεχνών Φλόρινας, ο οποίος διαπρέπει πλέον στο εξωτερικό. Οι εικόνες του παραμυθιού αποτελούν μια δυναμική και πολύσιμη ανάγνωση, καλλιεργούν το αισθητικό κριτήριο, είναι φορείς και κώδικες πολλαπλών μηνυμάτων και προκαλούν ισχυρή εντύπωση στην αντίληψη του παιδιού. Στο παραμύθι αυτό τα ενδοκειμενικά και τα εικονιστικά στοιχεία λειτουργούν παράλληλα και συμπληρωματικά ως σημειωτικοί τρόποι, ενισχύοντας αμφίδρομα το ένα το άλλο. Η μάγισσα Τσούσκα λοιπόν μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο φυσικά της οικογένειας, αλλά και στον χώρο του σχολείου, για παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς λόγους. Καταρχήν για γλωσσική εξάσκηση, εφόσον η αφήγηση είναι θεμελιώδης δομή της σημαίνουσας ανθρώπινης παραγωγής, είναι η κυρίαρχη μορφή λόγου σε όλους τους πολιτισμούς και κατέχει πρωταρχική θέση στη διδασκαλία των κειμένων στο σχολείο. Ο αφηγηματικός τρόπος είναι το είδος της σκέψης που προσδίδει οργάνωση και νόημα στις εμπειρίες μας, στα γεγονότα και στην κοινωνική πραγματικότητα, αφηγηματοποιώντας την ανθρώπινη δράση. Επίσης, το παραμύθι αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για δημιουργική έκφραση, για την αντίληψη των σχημάτων λόγου, για την επεξεργασία των εμπειριών του παρελθόντος, για παιχνίδι ρόλων, για θεατρικές αναπαραστάσεις, αλλά κυρίως για μια καλύτερη γνωριμία της μικρής μεγάλης πατρίδας μας, της Φλόρινας. Και όλα αυτά τα καταθέτει στη διάθεσή μας η αξιαγάπητη συγγραφέας και φιλόλογος Χριστίνα Καραγιάννη. Η Χριστίνα, που για χάρη ενός μεγάλου έρωτα, ρίζωσε σαν αμυσμένη φλαμουριά στη Φλόρινα και μας μιλήσει με τις εμπορικές της. Που στηρίζει με συλλογική και τρυφερότητα την υπέροχη πολύτιμη οικογένειά της, που προσφέρει με φροντίδα και αφοσίωση στα παιδιά μας τις γνώσεις και τη διδασκαλία της, που μορφώνεται η ίδια και αναζητά νέα μονοπάτια να βαδίσει και νέους τρόπους να εκφραστεί. Και που μέσα από ένα εξαιρετικό παραμύθι μας επανασυστήνει τον τόπο μας. Μαγικά, έμπλητα, ευχάριστα, μας δίνει το στίγμα του πολιτισμού και της πεμπτουσίας της Φλόρινας και μας κάνει να την αγαπήσουμε ξανά, πιο βαθιά και πιο αληθινά. Γι' αυτό, αγαπημένη μου Χριστίνα, θα σου υφάμαι ένα πολύτομο χαλί και ύστερα θα σου ψιθυρίσω ένα τέλειο παραμύθι. Η ζεστή φωνή στα άπλιστα μάτια. Ή ακόμα καλύτερα, θα σου φάνω ένα τέτοιο το χαλί και ύστερα θα σου ξεκινήσω ένα πολύχρωμο παραμύθι. Η άπλιστη φωνή στα ζεστά μάτια. Μα πάνω απ' όλα, ένα μαγικό χαλί, ένα μαγικό παραμύθι, με μαγεμένη φωνή στα μαγεμένα μάτια. Καλό ταξίδι το υπέροχο παραμύθι σου. Εύχομαι να ταξιδέψουν με αυτό πολλές, πολλές μήνες. Σε ευχαριστούμε. Δεν ξέρω τι να πω όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν περίμενα να πει κάτι που θα με κάνει συνήθω. Το είπε όμω. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ την Όλγα που παρουσίασε τόσο γλαφυρά και τόσο ζεστά το παραμύθι που σίγουρα ούτε εγώ θα μπορούσα να το κάνω από μόνη μου. Πριν να προχωρήσω παρακάτω, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τη σειρά μου τι εκδόσει Γράφημα και τον κύριο Γιάννη Τσαχουρίδη που αγκάλιασε και εξέδωσε το παραμύθι. Πίστεψε ότι αυτό μπορεί να έχει μια δυναμική και ένα ενδιαφέρον για την πόλη ή και πέρα από αυτή. Επίσης, το βιβλιοπωλείο Γωνιά και το Βασίλειο που είναι σήμερα εδώ πέρα. Να ευχαριστήσω και εγώ τον εξαιρετικό εικονογράφο, τον Γιώργο τον Χρήστου, που με τόση όρεξη και ενθουσιασμό δούλεψε πάνω στο παραμύθι, κάνοντας την ιστορία δική του, από αυτή τη Σχολή Καλών Τεχνών, που επίσης δεν είναι από τη Φλόρινα. Ο Γιώργος έδωσε στην Τσούσκα πρόσωπο και συνέδεσε δημιουργικά τον λόγο με την εικόνα. Το παραμύθι αυτό ξεκίνησε
μέσα από μια κουβέντα που είχαμε με το Επιμελητήριο Φλόρινας πριν από μια εξαετία περίπου, σχετικά με τον τόπο, και κατέληξε τον κύριο Σάλα Σαπανίδη και κατέληξε σε αυτή την ωραία ιστορία. Σήμερα βρίσκεται έναν άλλο δρόμο, μέσα από μια νέα εικονογράφηση, με μια μικρή αλλαγή στην ιστορία, συναντιέται με εσάς μέσα από τα βιβλιοπωλεία. Να ευχαριστήσω επίσης και όλους όσους έδειξαν τον αναγκαίο και σχεδόν υποχρεωτικό ενθουσιασμό στην πρώτη ανάγνωση του Πανελληνικού, όπως η αγαπημένη μου φίλη Κιό, η οποία είπε: «Α, πολύ είναι αυτή η ιστορία, προχώρα λοιπόν». Κυρίως όμως θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ πέρα για να μιλήσουμε για την αγαπημένη μας παιδιά και την Τζούσκα. Αν θέλετε, πείτε το παραμύθι. Αν θέλετε, πείτε το παιδική λογοτεχνία. Αν θέλετε, πείτε το ιστορία για μεγάλους, που καμιά φορά μπορεί να συμβεί να τη διαβάζουν και μερικά παιδιά. Ας πάρουν τα πράγματα από την αρχή. Όπως επισήμανε η Όλγα και όπως πολλοί από εσάς το ξέρετε ήδη, το παραμύθι αναβλύζει χρόνο. Μυρίζει αυτόν τον τόπο, αυτή την πόλη, αυτή την περιοχή. Αυτός άλλος είναι και ο στόχος του από την αρχή. Μια πόλη και μια περιοχή που έχει κρυμμένους πολλούς θησαυρούς και χρειαζόταν μια μικρή αξίνα για να μπει στην αγούστη επιφάνεια. Αυτό έκανε εγώ λοιπόν, έφερα την αξίνα μου, σκάλισα λίγο το έδαφος και η πόλη έδειξε αυτά που έχει κρυμμένο. Όπως ξέρετε όλοι, εγώ δεν είμαι από εδώ, δεν είμαι από την Όλησα. Κατάγονται τα σωριά, βρίσκομαι σε αυτή την πόλη περίπου 20 χρόνια, το μαρτύρησε η Όλγα, επέλεξα να ζήσω εδώ ακολουθώντας έναν άντρα, τον άντρα μου, και έτσι βρίσκομαι εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Καμιά φορά όμως, η ματιά ενός ξένου, μιας ξένης στην περίπτωσή μου, και βάλτε τη λέξη ξένος εντός πολλών εισαγωγικών, ενός ανθρώπου που είναι έξω από τα πράγματα, τα τοπικά, τα κοινωνικά, τα στενά οικογενειακά, μπορεί να είναι χρήσιμη και αναγκαία για να φωτιστούν από μια διαφορετική οπτική αυτά που στην καθημερινότητα ενός ντόπιου φαίνονται οικεία, γνώριμα, φυσιολογικά, καμιά φορά και ενοχλητικά, όπως και παράδειγμα συμβαίνει με το χιόνι. Το χιόνι λοιπόν βρίσκεται στο κέντρο της ιστορίας. Λαμπερό, αφράτο, παγωμένο, απαλό. Τι άλλο σε μια πόλη που το χιόνι είναι δεύτερη, για να μην πω πρώτη φύση. Το πάλι χιονίζει, με όλους τους τρόπους που μπορεί να υποθεί και με όλα τα αισθήματα που μπορεί να εκφράσει, από χαρά, ενθουσιασμό, φόβο, έκπληξη, απελπισία, απόγνωση, είναι η πιο συνηθισμένη έκφραση εδώ, από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο. Είναι η πιο αυτονόητη έκφραση του καιρού και αυτό είναι κοινό μυστικό. Κι αν το χιόνι μια μέρα εμφανόταν, αν υποθέταμε πως υπήρχε μια σκληρή μάγισσα που ζήσε με νερόμυλο, και αν υποθέταμε πως τη λέγανε Τσούσκα, αν υποθέταμε πως κλαίγανε τους ανθρώπους στο χιόνι, τι θα συνέβαινε τότε, αν μια χρονιά το χιόνι δεν ερχόταν στην ώρα. Ναι, το ξέρω, δεν. Ναι, δεν θέλει να φαίνεται αυτή η κουβέντα. Όπως συμβαίνει με όλα τα παραμύθια, όπως συμβαίνει και με τη ζωή, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης, οι άνθρωποι στην ιστορία μας έχουν μια απώλεια για την οποία πρέπει να πολεμήσουν. Αν θέλουν να ξανακερδίσουν, πείσονται και τη μέρη τους. Το χιόνι δεν έρχεται στη μικρή πόλη και αυτό ταράζει την καθημερινότητα και τη ρουθία των ανθρώπων. Που ακόμη και αν κάποιες φορές τις ανασχετούν με το χιόνι και το βρίσκουν ενοχλητικό, ακόμη πιο ενοχλητικό, βρίσκουν να διαταραχθεί η σειρά των γεγονότων της ζωής τους. Το να διαταραχθεί το αναμενόμενο και να έρθει το πρόσφυγμα. Αυτό που ανατρέπει την ηρεμία τους. Το χιόνι δεν φτάνει στην πόλη. Και οι άνθρωποι απορριμμένοι συζητούν μεταξύ τους και αναζητούν τον υπεύθυνο, τον ένοχο, τον υπαίθυνο. Με την παρέμβαση του Σαφουλέβα τα νέα μαθαίνονται γρήγορα. Κάποιος πήρε το χιόνι, η μάγισσα Τσούσκα. Την Τσούσκα την ξέρει. Καρτερή παιδιά. Πηγαίνει με φετούλα και κρασάκι. Οι τόποι εδώ και πηγαίνονται και την εξαμείνουν. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν κάποιος για να δώσει τη λύση. Όπως συμβαίνει συχνά στα παραμύθια, βρίσκεται ένας αδύναμος ή τουλάχιστον αυτός που φαίνεται να είναι αδύναμος. Η μικρή λύπησή. Λύπησής είναι το όνομα της περιοχής, Λύπους που συμμετείχε. Η αρχαία χώρα της Μακεδονίας.
Η ηρωίδα μας λοιπόν είναι η Λυπησία. Μια ντόπια που δεν έχει δει ποτέ στη ζωή της χιόνι, καθώς έχει μεγαλώσει κάπου στην Νότια Αφρική και πρέπει να αναμετρηθεί με τη Μάρισα Τσούσκα που ζει εκεί ψηλά στις Πρέσπες, που τον τελευταία διετία που έρχομαι και εγώ και γνωρίζω ότι είχε νεοδορία και των ανθρώπων και του τόπου εκεί πέρα. Έχει λοιπόν σε εκείνο το νερό που ζει η Μάρισα Τσούσκα. Η Λυπησία λοιπόν που δεν έχει δει χιόνι, έχει ακούσει όμως ότι το χιόνι είναι κάτι συναρπαστικό. Είναι μια αίσθηση απερίγεια. Για τα μάτια με το λαμπερό λευκό του, για τα χέρια με την παγωμένη υφή του, για τη γλώσσα που το γέρεται, για την ακοή. Αλήθεια, έχετε ακούσει τον ήχο του χιονιού? Τι εννοείται το χιόνι με τον ήχο? Για σκεφτείτε αυτό το λευκό ήχο του «νομίζω πως δεν ακούω τίποτα». Λοιπόν, όχι. Αυτό που νομίζετε πως δεν ακούτε, αυτό είναι ο ήχος του χιονιού. Όταν έγραφα σχετικά με την αίσθηση της Λυπησίδας, που δεν είχε ποτέ χιόνι και αυτό την πίεση μου που ήθελε να επιστρέψει για να το φέρει στην πόλη, σκεφτόμουν ότι αυτά που γράφει κάποιος, αυτά τουλάχιστον που γράφω εγώ, αναμειγνύονται εικόνες της πραγματικότητας και ερμηνείες της. Άλλο είναι συνειδητές και άλλο και υποσυνείδητες. Ερμηνείες του κόσμου, άλλο και στοχευμένες και ερμηνείες του κόσμου που μπορεί να αναδειχθούν περισσότερο ως ενοράσεις ή ως μαγικές εικόνες. Όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου, πολύ παλιά χρόνια, είχα μια συμμαθήτρια που δεν είχε δει ποτέ χιόνι, γιατί δεν είχε έκθεση ποτέ στον βορρά. Είχε γράψει λοιπόν μια έκθεση για το πώς ένιωσε την πρώτη φορά που είδε τη ζωή της στην Φάβη. Δεν θυμάμαι τι έγραφε μια έκθεση της, θυμάμαι όμως τη δική μου αίσθηση όταν άκουσα την έκθεση της, όταν άρχισα δηλαδή να λέει πως ποτέ στη ζωή της δεν έχει χιόνι και πως ευτυχισμένη ήταν όταν έρχεται η εμφάνιση. Αυτή για μένα ήταν η επιστήμη. Η γενναία γιατρών του λοιπόν η Λυπησίδα πηγαίνει να ζητήσει πίσω το χιόνι. Η μάγισσα, όπως συμβαίνει με κάθε μάγισσα που ξέρει από τον εαυτό της, δεν είναι εύκολη αντίπαλος. Ούτε χαρίζει, ούτε χαρίζεται. Ζητάει από την Λυπησίδα να αγωνιστεί. Αλλιώς οι άνθρωποι κινδυνεύουν από την κατάρα της αιώνιας καλοκαιρίας. Ακολουθεί μια περιπλάνηση στη Φλόρινα, στις Πρέσπες, στον κάμπο του Αμυντέου για να ξεπεράσει η Λυπησίδα όλα τα μόρια. Να νικήσει και να φέρει πίσω το χιόνι. Θα καταφέρει το πείσμα της να νικήσει. Μη φοβάστε, δεν σας διαβάσω όλο το παραμύθι, θα σας διαβάσω μόνο το σπάτο. Επειδή εκτός από ενήλικες έχουμε και μικρά παιδάκια και μπορεί να αρχίσουν να λένε ότι με πήγε κάποια μαμά μου και μια κυρία μιλούσε διαρκώς και δεν καταλάβαινε τι έλεγε, ας διαβάσουμε και λίγο το παραμύθι. Το χιόνι δεν έρχεται στην πόλη και είμαστε εκεί που κάτι και αναρωτιούνται. Τι να κάνω. Δεν πέρασαν πολλές μέρες και ήρθαν τα κακά μαντάρια. Τα έφερε ο σαπουλέβας που κατέβαινε από το βουνό τόσες μέρες ανόρυχτος κι αυτός. Φοβόταν πως θα έβαινε το καλοκαίρι διψασμένος. Πού θα το έβρισκε το νερό χωρίς χιόνι? Πώς θα κελάριζε φουσκωμένος και ορμητικός? Ήταν ο πρώτος που έμαθε το νέο αφού ερχόταν από τα βουνά. Τα κλιματιστά νερά του το διέδωσαν σε ολόκληρη την πόλη. Το μυστήριο λύθηκε. Η Μάγισσα Τσούσκα αυτή είναι το χιόνι. Η Μάγισσα Τσούσκα, αυτή η φαρμακόγλωση που για κανέναν δεν έχει καλό λόγο, η φωνή της είναι καυτέρη. Τα λόγια της σκέρνει τα αυτιά όταν την πλησιάζει. Μικροκαμωμένη, δεν την πιάνει το μάτι σου, αλλά κρύος την τρώτα σε πιάνει μόλις μιλήσεις σαν την ανάσα της. Κανένας δεν την αντέχει. Παίρνει δάχτυλα στα μάτια όποιο τολμά να την αγγίξει. Ζει κομμένη σε ένα νερόμυλο παλιό, ψηλά στις Πρέσπες. Αιώνες έχει να φανεί στα μέλη τους. Οι παλιοί σχεδόν δεν την θυμόταν. Και οι νεότεροι μόλις που την είχαν ακουστά. Και τώρα, ο Σακουλέβας κατέβασε μέχρι την πόλη τα θυμωμένα λόγια της. Θα σας καταδικάσω σε αιώνια καλοκαιρία. Χειμώνας χωρίς χιόνι. Καλοκαίρι χωρίς βροχές. Η πόλη δεν θα ξαναδεί σινιάκι. Καμιά ομίχλη δεν θα εμποδίσει τον οριζοντά σας, γιατί το τοπίο θα μείνει χωρίς ομίχλη.
μόνο ένας ήλιος λαμπερός και ζεστός, θα σας αντικρίσει όλο τον χρόνο. Θα θάψετε βαθιά στις δουλάπες σας, μάγινα, πόδες, αδιάβροχα και αντιλεμικά. Πάμε στη δεύτερη δοκιμασία. Ωραία λοιπόν, λέει η Τσούσκα. Δοκιμασία δεύτερη. Θα βρεις τους πιο γιγάντιους γίγαντες και να καταφέρεις να τους βάλεις στο φούρνο. Μην δοκιμάσεις να με κοροϊδέψεις. Μην μου φέρεις αυτούς από τα παραμύθια. Του κονταριδιθούλη, του παπουτσωμένου γάτου, τον εγωιστή γίγαντα και τους υπόλοιπους. Θα το καταλάβω. Να φέρεις τους άλλους που τρώγονται απλωμένοι στον ταβά και κάνουν παρέα με ντομάτες, κρεμμυδάκι και ελιές. Τι μου ζητάει η Θερμακόβλουσα, αναρωτήθηκε η Λυπηστήρα δακρυσμένη από την καυτή ανάσα. Πού θα βρω γίγαντες και πώς θα τους σκώσω στο φούρνο. Βλέπω, προτιμούσε να τρώει μακαρόνια και σοκολάτες. Πού να φανταζόταν πως παραλίγο να το πληρώσει ακριβά. Ωστόσο, έξυπνη καθώς ήταν, θυμήθηκε τη μαμά της που της έλεγε επίμονα κάθε Παρασκευή. Φάει δύο μου και λίγα όσπρια, να, δοκίμασε τους γίγαντες. Αυτό ήταν λοιπόν εύκολο. Είχε δει τον Αύγουστο κοντά στις λίμνες ατέλειες καλλιέργειες με τους λαμπερούς καρπούς. Πήγε πετώντας σε μια γειτονική αποθήκη και οι γίγαντες έφτασαν σε ένα σακούλι στην αυλή της Τσούσκας. Νομίζεις ότι δεν τα καταφέρνεις πάντα? Ακούστηκαν τα πιπερά τα λόγια μέσα από το νερό μου. Δοκιμασία τρίτη. Θα μου φέρεις το πιο μυρωδάτο ξινόμαυρο, φυλαγμένο στο πιο υπόγειο υπόγειο, στο πιο σκοτεινό κελάρι, που θα μυρίζει τις ρίζες που γέννησαν το κλίμα, το γαλάζιο της λίμνης που το πόδισε, τον ήλιο που έκανε τα φυλώματα να μεγαλώσουν. Και μόνο αυτό. Και γρήγορα. Ο χρόνος τελειώνει.